Αναβίσι, αναβίσι. Λοιπόν, θέλω λίγο. Έτσι το λες. Αναβίσι. Αναβίσι δεν το λένε στην Κύπρο. Άννα. Άννα. Βίσι. 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 Το double S το κάνει αυτό. Σινόπιτα. Βίσινόπιτα. Άννα. Βίσι. Τι τρώσε όταν πα στην Κύπρο. Χαλούμι. Πώς το λες. Μόνο χαλούμι. Σεφταλιές, ναι, σωστά. Σεφταλιές και τι άλλο. Τα πάντα τρώμε. Όλα τα πανφάγομαι στην Κύπρο. Έχει τόσο ωραίο φαγητό εκεί προς το συζητώ. Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Κύπρο. Έχετε και μάτι στην Κύπρο. Βεβαίως, μας παρακολουθεί. Έχουμε ολοκένουργιο μάτι Visa προς από το καλοκαίρι και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μπράβο. Και μας αγαπάνε πάρα πολύ και εμείς σας αγαπάμε πολύ στην Κύπρο όλους σας. Λοιπόν, να μου πεις μερικά πραγματάκια για σένα. Επειδή μου θέλω να μου πεις τώρα, ποια είναι η καθημερινότητά σου. Δηλαδή εσύ αυτές τις μέρες. Να συναντάω εσένα στην πισίνα μου, να κρυώνουμε, να κάνουμε ότι δεν κρυώνουμε. Να κάνουμε ότι δεν κρυώνουμε και όλα να είναι μια. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό, μάλλον όχι φινοπορεινό βράδυ. Όταν είσαι free, δεν έχεις τον κάθε γιοργαντά να σε πρίζει και τα λοιπά, τι κάνεις. Σινεμά. Σχεδόν κάθε μέρα πάω στο σινεμά. Πλάκα κάνεις. Ναι. Και καμιά φορά δεν βρίσκω και παρέα και πάω και μόνη μου. Επίσης, αυτό δεν το πιστεύω που λες τώρα. Ρώτα τους, ειδικά στο μόλ που πάω, με ξέρουν. Ότι τι, βλέπουν μια τρελή ξαφνικά να μπαίνει μέσα. Γεια σας, τι κάνετε. Τι τρελή, αγάπη μου, δηλαδή δεν πάει μόνο στο σινεμά, είναι τρελό. Όχι, δεν το, δεν το εννοώ έτσι όπως το λες. Αλλά τίποτα, πας και λες, γεια σας, ποια ταινία βγήκε σήμερα. Είναι πολύ υγιές να πηγαίνω μόνη μου στο σινεμά, αν δεν έχω βρει κάποιο αυτό. Διότι στο σινεμά δεν πας να μιλήσεις, πας και βλέπεις το έργο. Και α σου πει και στο τέλος, άλλος δεν μου αρέσει. Κωνσταντίνε, και σε πας μόνος σου σινεμά, μου κάνει νόημα ότι σε κόρασα από πίσω ότι πάει και αυτός. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ μόνος μου σινεμά. Εσύ είσαι τρελός τότε. Αλήθεια. Εγώ είμαι πολύ νορμάλ. Όχι, είχα πάει μια φορά μικρός γιατί ήταν ακατάλληλη ταινία και κρύφτηκα κάπου κτλ. Είσαι βιτσιόζο. Ήταν ένα κατάλληλο έργο, ένα θρίλερ από ό,τι θυμάμαι από τα παιδικά μου και έκανα να κοιμηθώ κανένα μήνα. Ναι. Η μόνη φορά που είχα δει μια ταινία μόνο. Θρίλερ δεν αυτή. Αγαπάω πολύ. Εγώ πάω, μου αρέσουν τα καουμπόικα πάρα πολύ. Άρα δεν πηγαίνει σινεμά καθημερινά. Όχι. Καουμπόικα δεν βγαίνουν, δηλαδή μία-δυο ταινίες έχουν βγει. Δεν είπα ότι πάω καθημερινά, ρε παιδί. Είπα ότι πάω καθημερινά, αλλά βλέπω και άλλα έργα. Κοινωνικά τα βλέπεις. Τα πάντα βλέπω. Φτάνει να είναι καλές ταινίες. Παίζουν μια ταινία που δες τελευταία και σου άρεσε πολύ. Tree of Life. Α, ναι. Ναι. Σου άρεσε πολύ το Tree of Life. Πάρα πολύ αυτή η ταινία. Ωραία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε το σινεμά. Άκουσα ότι παίζει μια πολύ ωραία τώρα. Έχω καιρό να δω Πέντε Αστέρια, ας πούμε, και είναι αυτή το The Separation. Η Ιρανική. Δεν το έχω δει. Αλλά είδα, πώς λέγονταν αυτό που είδα, το One Day, το οποίο είναι και θα πας μέχρι το Μάντιλα. Το One Day είναι ένα κοινωνικό, το οποίο όμως ρίχνει και αρκετό κλάμα. Αυτό δεν το είδα, η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, σινεμά, αυτή είναι η καθημερινότητά μου, σινεμά, στο σπίτι, είμαι σπιτόγατος γενικά, νιώθω ωραία σπίτι μου, μαγειρεύω, ξέρεις, η καλύτερη μου ώρα είναι να ξυπνάω το πρωί, να κάνω το πρωινό μου. Είναι ωραία ώρα αυτή. Ανοίγεις την πόρτα, βγαίνει η βανίλια, την ταΐζεις. Αχ, μου αρέσει το βανιλάκι. Κάνει κακά της. Αχ, πας και εσύ μετά. Και αυτά. Αχ, τι γλυκό και όμορφο. Κανονικά, άνθρωπο. Στην ουσία, δηλαδή, χαλαρώνεις πάρα πολύ. Ναι. Και αφιερώνεις τον χρόνο σου στους πιο δικούς σου ανθρώπους. Ναι, μου αρέσουν τα φιλαράκια να έρθουν να μαγειρέψουμε, να φάμε, να μιλήσουμε, γελάσουμε. Το σινεμά. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Ωραία. Ταξίδια επίσης είναι η καθημερινότητά μου, αν μπορούν να θεωρηθούν καθημερινά. Ναι, αλλά ταξίδια συνδυάζει με δουλειά και εγώ δεν θέλω να πω. Όχι. Σε πληροφορώ, δεν τα συνδυάζω καθόλου. Αλήθεια. Πάντα με δουλειά. Ναι. Εγώ σε όλο και όταν πάω σε ταξίδι για δουλειά, παραμένω και κάνω τις διακοπές μου μετά. Α. Ναι. Το διαχωρίζεις. Στην Αυστραλία κάτσε λίγο παραπάνω. Ό,τι Αμερική μετά. Έμεινα ένα μήνα ολόκληρο και έκανα διακοπές μετά. Ναι. Μάλιστα. Εκτός από τα φιλαράκια σου, υπάρχει κάποιο πρόσωπο στη ζωή σου στο οποίο του δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο. Ναι, η βανίλια. Να, μπορεί, πρόσωπο είπα. Γιατί δεν είναι πρόσωπο. Όχι. Θα σε φάνει φιλόζωη. Είναι ένα. Το σκύλι είναι σου είναι, πλάσμα, είναι πρόσωπο, πλάσμα, είπα. Για άνθρωπο μιλάω. Γλυκύτατο είναι, πού να σου πω, πας δεν κοντά. Δεν είναι η περιγραφή του τι είναι, είναι το τι είναι γενικά. Είναι, τα σκυλιά μας είναι τα καλύτερα άνθρωπο, φιλαράκια. Είναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Έχει αλλά εγώ μιλάω για άνθρωπο, είχα μικρότερος. Δεν το συζητώ, είναι υπέροχα. Ειδικά τα σκυλιά, αλλά και οι γατούλες, αλλά το σκυλί δεν ξέρω, τα αγαπώ πολύ τα σκυλάκια. Είναι σαν μέλος της οικογένειας, όλα τα κατοικίδια. Το άλλο πλάσμα είναι η κόρη μου που το αφιερώνω πολύ. Εκτός από τα φιλαράκια μου, που εντάξει, επειδή είναι μακριά, ευτυχώς που έχουν βγει αυτά τα FaceTime και τα Skype και την βλέπω. Στην Αμερική είναι η Σοφία, πού είναι? Ναι, στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, okay. Νέα Υόρκη. Παρέμεινε, πήγε μικρή και έμεινε, γουστάρει και η δουλειά της τώρα που κάνει το styling και όλο αυτό είναι. Η βάση της είναι εκεί. Και όποτε βρίσκουμε ευκαιρία, έτσι συναντιόμαστε. Λέει, τα πάω εγώ, είτε θα έρθει αυτή. Αυτό. Τίποτε άλλο. Υπάρχει χρόνος για έρωτα στη ζωή σου? Όχι. Γιατί είσαι τόσο απόλυτη και δεν είναι πλάκα κάνω, μωρέ, εντάξει. Αν υπάρχει χρόνος, βεβαίως, για έρωτα πάντα υπάρχει χρόνος σε όλους τους υγιείς ανθρώπους. Τα απλά τελευταία εδώ χρόνια και πολλά χρόνια νιώθω ότι δεν το έχω αισθανθεί, ναι. Έχω πέρα καιρό να σε δω, οπότε. Είναι.
Το πας όλο στο αστείο εσύ, αλλά για πες μου. Όχι, αλήθεια σου λέω, γιατί αστείο. Καταρχήν δεν τρέπομαι να πω αν είμαι ερωτευμένη, δεν είμαι ερωτευμένη. Πάντα έβγαινε και έλεγα τις αλήθειες. Είναι τυχαίο, είναι κάτι που είναι επιλογή σου. Δηλαδή μπορεί να έπεσαι και σταματάω, ξέρω εγώ, δεν θέλω να μπλακώ σαν να σου πω κάτι, ό,τι και να λέμε, είναι. Αν είναι τυχαίο ή δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Αν είναι ο έρωτας να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Εμένα έχει καιρό να μου έρθει κάτι έτσι δυνατό που να πω «Ουάου, εδώ είμαι». Mm-hmm. Δεν το έχω νιώσει. Μπορεί να ήμουν και σε μια λίγο όρημη ηλικία, σαν γυναίκα, που το έχω χάσει λίγο, αν θες, το ενδιαφέρον αυτό. Το πιστεύεις αυτό? Έτσι το πιστεύω, το πιστεύει η επιστήμη. Δεν το πιστεύεις εγώ? Να σου πω, reality έκανα, τα έχω πει όλα αυτά. Έφευγα ένα ταξίδι και έλεγα να πάρω το χάπι από εδώ, να πάρω και τις σεμινόπαυσες, να πάρω και εκείνο. Χριστός η Παναγία. Τι να λες, πέφτεις με τα μούτρα όταν ερωτεύεσαι ή όχι? Ή το κοντρολάρεις? Αν πέφτω με τα μούτρα. Όποιος ερωτεύεται πέφτει με τα μούτρα. Αυτή είναι γιατί η φιλοσοφία του έρωτα. Να ερωτευτούμε, είπαμε, να αγαπήσουμε, ούτε να συμβιώσουμε. Βέβαια, με ερωτεύεσαι, βέβαια. Καταρχήν δεν ξέρεις ούτε που βρίσκεσαι, ούτε ποιος είσαι. Χάνεις το κοντρόλ και αυτό είναι και κάτι που δεν μ' αρέσει. Εγώ σε έχω σαν άτομο να ελέγχεις πράγματα. Δηλαδή να λες τόσο να αυτό. Όχι, ε. Όχι. Μπορεί να ελέγχω εκεί που ξέρω στη δουλειά μου. Και πάντα αν ξέρω. Ακόμα και στη δουλειά μου πολλές φορές δεν ελέγχω και είμαι πολύ άτομο που ξέρει ο κόσμος ότι καίγομαι. Μόνη μου καίγομαι. Δηλαδή, μου αρέσει να καίγομαι. Καίγομαι μπροστά στο κοινό μου. Γιατί δεν φοβάμαι. Έχεις βγει δηλαδή ποτέ πάνω είναι στη σκηνή? Είναι αυτό τα λάθη μου. Είναι αυτό τα λάθη της Βύσης. Είναι αυτό. Έχεις βγει δηλαδή στη σκηνή, Μαρίνα, σε κάποιο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσες και έχεις πει κάτι στον κόσμο προσωπικό σου? Έτσι όπως το λες. You, που έλεγε ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη. You. Βεβαίως. Ναι. Δεν έχω πει, ναι. Πολλά αστεία. Πολλά αστεία εννοώ, πολλά που ιδιωτικά. Που... Ιδιωτικά σου, ναι. Ναι. Θέλω να μου πεις τρεις μεγάλες ή μικρές αδυναμίες σου. Το βανίλια. Φαΐ. Α, είπα και εγώ να πει τη βανίλια. Το φαΐ, πραγματικά, και το λέω σοβαρά, είναι ίσως στη ζωή μου. Είναι σοβαρό. Πώς είναι, δηλαδή, ρε, ίσως στη ζωή σου το φάει όταν έχεις βγάλει τη φήμη ότι δεν τρως καθόλου? Ακριβώς. Ότι... Αυτό και μόνο λέει ότι είναι ίσως. Είναι όχι, πρόβλημα. Αδυναμία λες κάτι που το γουστάρεις πολύ και το κάνεις. Το γουστάρω, αλλά το αποφεύγω. Λέμε, έχω αδυναμία στο παγωτό όταν τρώω παγωτό. Όχι, όταν δεν τρώω παγωτό. Έτσι δεν λέγεται αδυναμία. Άκου τι λες. Αδυναμία. Θα ήταν δύναμη. Έχω αδυναμία στην πίτσα. Τρώω πίτσα. Και πάω και δεν τρώω. Εσύ δεν τρως όμως. Εγώ δεν το τρώω, αλλά θα πάω να το φάω κρυφά. Μια φορά το μήνα. Ή θα έχω τύψεις που θα το φάω. Είναι αδυναμία όμως. Το popcorn είναι αδυναμία με τους δικούς σου κωδικούς που το γουστάρω και πάω και το τρώω. Ναι, δεν κολώνω. Τι ώρα είναι, γιατί θα αρχίσω κιόλα. Τελειώνουμε. Λοιπόν, μου είπες το φαγητό. Η κόρη μου είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Mm-hmm. Η πιο μεγάλη αδυναμία ποτέ, που ξέρεις, και το σίγουρο, με στάμπα. Αδυναμία με βούλα. Το τρίτο είναι τα παπούτσια. Πλακία, αλλά είναι. Εντάξει. Αδυναμία εννοώ ηλική. Φαντάζομαι δεν, ναι. Δεν είσαι μόνο γυναίκα. Φαντάζομαι ότι πολλές γυναίκες έχετε κόλλημα με τα. Γενικότερα με τα αξεσουάρ, όχι μόνο με τα παπούτσια. Ναι, είναι ένα φετίχ τα παπούτσια. Αν ρωτούσα νούμερο, σιγά μην μου πεις, σιγά μην ξέρεις μάλλον. Τι νούμερο? Παπούτσια. Πόσα έχεις, ζευγάρια? Όταν μου κάνανε την κατάσχεση, μου μιλάγανε για. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Πολλά, γιατί δουλεύω κιόλα, έτσι. Τα κρατάω δηλαδή. Από τότε που δούλευα, το 70 μέχρι τώρα. Μιλάμε παπούτσια. Μανώλο Μπλανίκ, όταν πρωτοπήρα, ας πούμε, ήταν, τι να σου πω. Α, έχεις κάποια αποθήκη στα ενόφυτα που τα έχεις μέσα, γιατί αυτά αποκλείεται να χωράνε, να μου λες τώρα από τη δεκαετία του 70, ότι έχεις παπούτσια και τα έχεις κρατήσει. Βεβαίως τα έχω κρατήσει. Πού? Στον τρίτο όροφο. Φλάκα μου κάνεις. Okay. Μάλιστα. Ναι. Έχω μια τάση τώρα τελευταία. Θέλω να δώσω ό,τι έχω. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τελειώσουμε το γύρισμα, τα κορίτσια της παρέας, που δεν βλέπω και πολλά, θα ανεβείτε στον πάνω όροφο. Ευτυχώς λείπει η Γερμανού να σου κάνει τη δική της κατάσχεση. Η Γερμανού τα κλέβει. Με αυτό λέω, τα κλέβει και εσύ τώρα, ντροπή. Κανονικά. Τι κανονικά. Ζητάει στην αρχή και μετά μου λέει, καλά, πάω μόνη μου πάνω. Ότι έρχεται σπίτι και σου λέει, Άννα, τι κάνεις, καλά. Και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Μου δείχνει λίγο την άκρη. Λέω, εντάξει, πάρ' το αυτό. Πα. Λοιπόν, αγαπάμε ένα ταλάκι, δεν το συζητώ. Υπάρχει κάτι που λείπει από τη ζωή σου αυτή τη στιγμή? Όχι κάτι που έτσι το σκέφτομαι σαν μια πραγματική έλλειψη, αν θες. Θα ήθελα να βλέπω πιο συχνά τη Σοφία. Είναι μεγάλη απόσταση. Αυτό, μου λείπει η κόρη μου συχνά. Γιατί εκτός από παιδί μου,
που αισθάνομαι έτσι σαν μαμά της αυτή την νοσταλγία και να τη δω, την ανάγκη να τη δω, είναι και καλή φίλη μου. Είναι φίλη. Περνάω καλά μαζί της, γελάω. Μου λείπει αυτό το γέλιο που κάνω με τη Σοφία. Αυτό. Έχετε τρομερό κώδικα επικοινωνίας από το λίγο που σας έχω δει μαζί και σας έχω λίγο βιώσει. Ειδικά τώρα τελευταία. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, Άννα μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα μας αυτή. Θα αρχίσουν τα ψέματα, παιδιά, να το σε εκτιμώ βαθύτατα και τι. Τι νοείς ότι είναι ψέμα αυτό. Έτσι, για να μάθεις. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω... Να πέσει στην πισίνα. Θέλω να πέσει στην πισίνα, αλλά πριν πέσει στην πισίνα και πάρει κρυοπαγήματα τρίτου βαθμού, θέλω να πει κάτι στην κάμερα, στις κάμερες. Βλέπει εδώ τα κινητά. Αντί για κάμερα, σήμερα έχουμε Samsung. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Το ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που γίνεται εκπομπή, που γίνεται γύρισμα, συνέντευξη βασισμένο πάνω σε κινητά. Για πρώτη φορά από το MAD TV αποκλειστικά με τη βοήθεια τη Samsung. Θέλω κάτι να πει στον κόσμο που μα βλέπει. Να στείλει κάποιο μήνυμα. Δεν ξέρω τι μήνυμα. Μήνυμα που έχει να κάνει με ό,τι περνάνε οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Μια τελείω οτάκα δική σου. Θέλω εσύ να κλείσει την εκπομπή. Ναι. Ωραία. Χωρίς πολλή σκέψη. Και σκέφτεται, ξέρεις, μια ώρα. Παιδιά, είμαι αμήχανη στο να δώσω ευχή, ειδικά σήμερα, αυτόν τον καιρό εννοώ. Γιατί αν πω κάτι που μπορεί να αφορά λίγους, οι άλλοι μπορεί να παραπονεθούν. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος σήμερα περνάει πολύ δύσκολα και θα ήθελα να ευχηθώ ειδικά σε αυτούς που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, να είναι πολύ σύντομο όλο αυτό, να περάσει γρήγορα, γιατί νομίζω ότι σε κανέναν δεν αξίζει να περνάει άσχημα σε έναν κόσμο που υπάρχει άφθονος πλούτος να μοιραστεί σε όλους, υπάρχει καλοσύνη που μπορεί να μοιραστεί σε όλους, όλοι θέλουμε να περνάνε οι συνάνθρωποι μας καλά και ελπίζω η αγάπη που υπάρχει απλόχερα να φτάσει σε όσους τη χρειάζονται πιο πολύ από τον καθένα μας. Να είστε καλά. Αλή!